και λίγο για τον ρόλο του ψυχολόγου και του πνευματικού. Τους βλέπεις να αλληλοσυμπληρώνονται, πάτερ? Μερικές φορές κάποιοι πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο και κακώς πάστε πνευματικό. Τι συμβαίνει? Ναι, πολλές φορές αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Πολλές φορές και αλληλοανερούμαστε. Ναι, υπάρχει γι' αυτό ενδεχόμενο. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη ψυχολόγου, έχει ανάγκη ψυχίατρου. Διότι δεν είναι θέμα στήριξης πλέον ψυχολογικής από ένα ψυχολόγο σε ένα γραφείο, αλλά είναι θέμα ιατρικής αντιμετώπισης για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του. Άρα εξαρτάται από τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Είναι κακό να πάει κάποιος στο ψυχολόγο? Όχι κατά ανάγκη. Δεν είναι κακό να πάει κάποιος στο ψυχολόγο. Θα έλεγα ότι είναι εντός εισαγωγικών κακό αυτή η μόδα, ίσως τα χρόνια, ίσως το τελευταίο διάστημα να έχει αδυνατήσει. Αλλά αναπτύχθηκε μια μόδα ότι ο κάθε άνθρωπος να έχει το δικό του προσωπικό οικογενειακό ψυχολόγο. Θέλει λίγη προσοχή, δηλαδή με ποια εννοία? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει μια δική του δυσκολία? Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να καταφεύγει σε ένα ψυχολόγο? Το ίδιο δεν γίνεται και με το πνευματικό μας? Ακριβώς, έπιασε το λόγο από το στόμα μου. Ναι. Εγώ λέγω και για εμάς τους πνευματικούς, και το λέω πολλές φορές σε ανθρώπους που εξομολογούνται, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε αναφύεται στη ζωή σου, στη σχέση σου με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, να έχεις δίπλα ένα πνευματικό που θα σου αρπάξει το θέμα. Δεν μπορείς μόνος σου μέσα από αυτά τα οποία επαιδεύτηκες τόσα χρόνια στη σχέση σου με το πνευματικό, από την εμπειρία σου, από τη ζωή, να αντιμετωπίσεις ένα θέμα. Ναι, έτσι, δηλαδή να μάθουμε και οι άνθρωποι να αναλαμβάνουμε κάπως, να δημιουργούμε σχέση εξάρτησης. Να αναλαμβάνουμε τον εαυτό μας και να προχωρούμε τον εαυτό μας. Ναι, εκεί που λυγίζω και δεν μπορώ, ναι, τότε θα ζητήσω οπωσδήποτε στήριξη και βοήθεια. Κάποιοι άνθρωποι είναι ευκολότερο να πάνε στο ψυχολόγο. Πολλοί άνθρωποι έχουν, έτσι, αν θέλετε, προκατάληψη εναντί των πνευματικών. Υπάρχουν άλλοι που έχουν προκατάληψη εναντί των ψυχολόγων. Άρα. Χρειάζεται μέτρο και σύνεση, να το διαλέξει κανείς.